Είμαστε εδώ στο γήπεδο της ΕΨΥΠ μετά την νίκη πρόκριση στα πέναλτι για την ομάδα της Κράψης με τον προπονητή της, τον Βασίλη Σιαφάκα. Ένα μάτσε θρίλερ μέχρι τελευταίο λεπτό, το ίδιο και στα πέναλτι. Ήρθε τουλάχιστον η πρόκριση. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα είχαμε ένα δυνατό παιχνίδι το οποίο ακόμα εμείς προσωπικά δεν ήμασταν έτοιμοι, καθώς αργήσαμε και πολύ να ξεκινήσουμε προετοιμασία. Ενώ το είχαμε στα μέτρα μας το παιχνίδι, κάναμε κάποια αστεία λάθη, θα έλεγα, και δωρήσαμε δύο γκολ στην Κόνιτσα και τους βάζουμε στο παιχνίδι. Μετά, αφού στράβωσε το μάτς, ενώ δεν ήμασταν τόσο καλοί, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το τελευταίο 20 λεπτό, που παρότι ήμασταν 10 παίκτες, πιέζαμε πολύ, δεν φαίνονταν ότι παίζαμε με παίκτη λιγότερο, και καταφέραμε, γυρίσαμε το μάτς, το πήγαμε στα πέναλτι. Που εκεί μετά, εντάξει, είναι και θέμα τύχης, όχι μόνο ικανότητας. Την ομάδα της Κόνιτσας την περίμενες τόσο δυνατή, μιας και τη βρείτε και στο πρωτάθλημα? Ναι, σίγουρα την περίμενα δυνατή και όλοι την περιμέναμε. Η Κόνιτσα έχει πολύ δυνατή ομάδα, το απέδειξε και σήμερα. Πιστεύω ότι ξεκινήσει πιο νωρίς προετοιμασία που μας είναι πιο έτοιμη από τρεξίματα. Αλλά είναι μια ομάδα δυνατή, η οποία δύσκολα θα χάνει βαθμούς. Και μια ερώτηση έτσι, στα πέναλτι είχες διέστηση τι μπορεί να γίνει από πριν ή όχι? Όχι, απλά πίστευα, μια και το πήγαμε στα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό, πίστευα ότι είχαμε λίγο καλύτερη ψυχολογία από τους αντίπαλους. Εντάξει, έχουν και κάποιους έμπειρους παίκτες, οπότε ήμουν αισιόδοξος. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.